μεθαύριο είναι παραμονή της Παναγίας. 15 Αύγουστο μεθαύριο με πάρα πολύ κόσμο, πανηγύρια, λαϊκά προσκυνήματα. Φανερωμένοι είναι άπορκοι και σε άλλες περιοχές του Μολαστίου. Η εικόνα στις νοσηλίες, στα κενά που έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί, ποια είναι, θα υπάρχουν γιατροί, θα έχουν. Η εικόνα που έχουμε ότι από το δικό μας νοσοκομείο θα υπάρχουν λίγα κενά, σε σχέση, δηλαδή θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται και αναισιολόγος και χειρουργός και καρδιολόγος. Οπότε τουλάχιστον την ημέρα του 15 Αυγούστου, νομίζω και την παραμονή, δεν θα είναι τόσο μεγάλες ελλείψεις. Αλλά ακόμα και γι' αυτό, νομίζουμε ότι έχει παίξει ρόλο αυτό που κάνει ο Σύλλογος, που ανακοινώνει ποιες κλινικές εφημερεύουν και ποιες όχι. Και αυτό είναι μια επιπλέον πίεση προς την κυβερνητική εξουσία να φροντίζει για αυτά τα θέματα. Όπως επίσης αναδείξαμε το γεγονός ότι θα κλείσει η παθολογική κλινική τον Αύγουστο, υπήρχε κίνδυνος να κλείσει και βρέθηκε έτσι ένα μπάλωμα με ένα γιατρό που ήρθε από αλλού για να καλύψει τις εφημερίες που λείπανε από την παθολογική. Βεβαίως, έτσι, αυτά είναι προσωρινές λύσεις και μπαλώματα, δεν είναι οριστικές λύσεις. Εμείς εκτιμούμε ότι οι οριστικές λύσεις μπορούν να έρθουν μόνο με το αν καταφέρουμε να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης και να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να μην φεύγουν οι γιατροί και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό ή να μην πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Να επανέλθουν οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα. Και σίγουρα αυτό με το κίνητρο του να μπορούν να έχουν και ιδιωτικά ιατρία, εμείς εκτιμούμε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει και θα φανεί και στις επόμενες προκηρύξεις. Αυτό θα λειτουργήσει μόνο στη λογική του να υπάρχει μια διαρροή ασθενών και περιστατικών από τα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα μεγαλύτερη, προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί που θα ασκούν ιδιωτικό έργο έχοντας ιδιωτικά γιατροί, είναι και αυτοί που θα χειρουργούν περιστατικά στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και εδώ έχουν μειωθεί, που έχουν μειωθεί τα χειρουργεία, θα μειωθούν πολύ πιθανό ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.